Νωρίτερα ο Μπάμπης είχε έρθει και σας συνάντησε. Ήσασταν μαζί. Για πείτε μου λοιπόν πώς έγινε η συνάντηση. Ήμουνα με τη γυναίκα μου και δύο άλλα ζευγάρια και τα παιδιά μου. Και ετοιμαζόμαστε να πάμε σε μια ταβερνούλα να φάμε σαν Κυριακή απόγευμα που ήταν. Στο Πευκοχώρι. Στο Πευκοχώρι. Και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: είμαι στη Χανιώτη και έρχομαι εδώ. Ξαφνικά δεν τον περίμενα. Σας είπε γιατί βρέθηκε στη Χανιώτη. Όχι. Είμαι λέει στη Χανιώτη και έρχομαι σε ευρώ. Πού είσαι, μου λέει: λέω στο Πευκοχώρι. Και βρεθήκαμε εκεί και ανεβήκαμε πάνω στην ταβερνούλα και φάγαμε και ήπιαμε και αυτά όλα. Πόσες ώρες καθίσατε μαζί. Περίπου στο 2. Τι ώρα ήρθε. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ήταν σουρούπομα έτσι. 6:30-7 παράδα ήταν. Δεν είχε βραδιάσει ακόμη. Πώς τον είδατε, φαινόταν κάτι να το προβληματίζει, ήταν κάποιος αλλαγμένος. Τόσα χρόνια που, από παλιά που ήξερα, ας πούμε, ήταν κάπως έτσι λίγο αλλαγμένος. Το πιο μεγάλο θέμα της συζήτησης ήταν για το Άγιο Όρος. Μιλούσε πάρα πολύ για το Άγιο Όρος. Μου είχε δείξει κάποιες φωτογραφίες στο κινητό του, από παπάδες εκεί, από το πνευματικό του. Συνήθιζε να πηγαίνει. Από ό,τι έμαθα αργότερα με τον αδερφή του, είμαι πάρα πολύ. Σε ποια μονή πήγαινε. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Και τι σας έλεγε, ότι βρήκε την ηρεμία εκεί. Ναι, τον άρεσε πάρα πολύ. Σας είπα αν σκεφτόταν να ξαναπάει στο Άγιο Όρος. Όχι. Ήσασταν δεμένοι γενικότερα. Ναι, σαν παιδιά, ναι, πάρα πολύ. Είχατε μεγαλώσει μαζί. Ναι, και δουλεύαμε και μαζί. Στον Πρόβατα Σερών. Εσείς κατάγεστε από τον Πρόβατα Σερών και εκεί τον γνωρίσατε. Ναι, ναι. Οπότε κάνατε παρέα όταν ήσασταν. Ναι. Και δουλεύαμε και παρέα κάναμε, σαν φίλοι. Και μετά χαθήκατε για αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια, αλλά είχαμε επικοινωνία μέσω Messenger. Μεγάλη περίοδο ήσασταν στη Γερμανία και μια άλλη περίοδο ήσασταν στη Γεωργία. Μου έλεγε ότι κουβαλάει αυτοκίνητα, δουλεύει δηλαδή, πήγαινε στην Ευρώπη πάνω. Όταν έφυγε, σας είπε που θέλει να πάει. Ναι, στέρισε σε ξενοδοχείο. Α, δηλαδή έφυγε από εδώ από Χαλκιδική, ναι, και θα πήγαινε σε Σέρες. Λέει θα περάσω μια βόλτα από Θεσσαλονίκη και μετά λέει θα πάω σε Σέρες. Έκλεισα δωμάτιο εκεί. Διανεκτέρευση στη Σέρες τα είχε, ναι, όχι στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Όχι, όχι στη Σέρες. Όταν ξεκίνησε να φύγει, έφυγε με πολύ γρήγορη ταχύτητα. Mm. Και ανησύχησα. Μετά τον πήρα ένα δυο τηλέφωνο και ήταν κλειστός. Την άλλη μέρα εγώ δούλευα Θεσσαλονίκη, τον πήρα πάρα πολλές φορές τηλέφωνο από τη δουλειά. Δεν το σήκωνε, ήταν κλειστό. Πήρα αδερφή τηλέφωνο και μου είπε ότι έγινε τροχαίο. Ο Μπάμπης είχε χτυπήσει κάποια στιγμή όταν ήταν μικρός και ένα χτύπημα στο κεφάλι και είχε κάποια κενά μνήμης. Πιθανόν να υπήρξε κάτι τέτοιο μετά από το μετατραυματικό σοκ. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να συνέβη. Εγώ νομίζω ότι αν βρήκε τρόπο να φύγει, θα είναι στο Άγιο Όρος. Από εδώ για να πάει στο Άγιο Όρος, θα πρέπει ή να πήγε Θεσσαλονίκη ή να πήγε μέσω Πολυγύρου, έτσι. Ναι. Μπορεί αυτός να φοβήθηκε
την ώρα που έγινε το τροχαίο, επειδή προσπέρασε ένα μηχανάκι, δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς, ότι μήπως φοβήθηκε αυτός ότι χτύπησε αυτόν με το μηχανάκι και το σκότωσε. Και από το φόβο του έφυγε και βρίσκεται τώρα εκεί και κρύβεται. Το να έχει πέσει κάπου ζαλισμένος και να έχει χτυπήσει και να μην τον έχουν βρει. Και αυτό μπορεί να... Υπάρχουν σημεία δηλαδή που θα μπορούσε να συμβεί αυτό και να μην τον είχαν εντοπίσει. Την ώρα τι συνέβη, προς τα πού πήγε. Αλλά πέρασαν τόσους μήνες, ξέρω εγώ. Έχει ανθρώπους βγάζοντας σκυλιά βόλτα, τα αυτά. Ναι. Μετά από κάποια περίοδο ήρθαν οι άνθρωποι και μαζεύαν τις ελιές στα χωράφια. Εδώ γύρω-γύρω. Το πιο κοντινό κέντρο υγείας ποιο είναι? Στην Κασάνδρα, στη Βάλτα. Η αστυνομία που έψαξε, γιατί δώσαν και σήμα σε όλα τα νοσοκομεία και αυτά, δεν βρήκαν κάτι.